Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Με τα μάτια κλεισμένα, με τα μάτια κλεισμένα. Με τα μάτια κλεισμένα, με τα μάτια κλεισμένα. Λοιπόν, σήμερα σας έχω κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Φίλοι μου, βρισκόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Καταρχάς είναι πρώτη φορά που το κάνουμε. Νομίζω ότι είμαι ο εκείνος που βρίζει ο πιτσιρικά. Θα σγαμάω, θα σγαμάω. Ναι, καταλάβετε ποιος. Λοιπόν, όχι να πάρει λάθος τροφή. Α, θα το στήσουμε κιόλας έτσι πως πάμε. Όπισθεν. Όπ, μη πατήσω την κυρία. Έλα κόψτο, πάρ' το αλλιώς. Σήμερα θα πάμε στην περιοχή της Καλαμαριάς και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αρετσούς Θεσσαλονίκης. Εκεί θα συναντήσουμε μια μουσική ιδιοφυΐα κατά τα λεγόμενα των ειδικών. Μιλάμε για ένα μουσικό ο οποίος στα 10 του πήρε την κιθάρα στα χέρια και με πολύ σκληρή δουλειά κατάφερε να αναδειχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο ως ένας από τους κορυφαίους. Έχει παίξει με πάμπολους και πασίγνωστους μουσικούς on stage, στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές να πω, και μάλιστα ήταν και βασικός κιθαρίστας του συγκροτήματος του Ozzy Osbourne. Ξέρετε, αυτός που έτρωγε νυχτερίδες on stage. Φυσικά μιλάμε για τον Gus G και πάμε να τον γνωρίσουμε. Yeah. Εγώ σε περίμενα να έρθεις τώρα με ένα φλεγόμενο άρμα από τον ουρανό, ναι, το οποίο θα βγάζει φωτιές, σπίθες. Ήρθα με το γιο του, ρε φίλε, εντάξει, ήρθα με τη βάρκα. Κάτι είναι γι' αυτό. Να φτύνει νεκροκεφαλές από εδώ και δεν συμμαζεύεται. Πολλές ταινίες λέει. Και είστε εδώ πέρα στην Πλάζα Ρετσούς, όπως βλέπετε όλοι. Στην εξωτική Καλαμαριά. Ναι, φοβερό τοπίο. Ναι. Πώς γίνεται ένα παιδί που παλιά έπαιζε εδώ πέρα στην Καλαμαριά, τώρα να παίζει μουσικές σκηνές, φανταστικές μουσικές σκηνές σε όλο τον κόσμο? Θεωρώ ότι άμα θέλεις όλα γίνονται. Δηλαδή ό,τι μπορείς να φανταστείς και ό,τι όνειρο έχεις, αν θέσεις τους στόχους σου και τους κυνηγήσεις και δουλέψεις σκληρά γι' αυτό, μπορούν να γίνουν όλα. Το έχεις φανταστεί, το ήθελες από μικρός? Δηλαδή ήξερες ότι θα ασχοληθείς με τη μουσική? Ναι, από 9 χρονών. Δηλαδή από τότε που είχα αυτή την, έτσι, την επιφύτηση που λέμε, ότι όταν άκουσα τον Peter Frampton, το βινίλιο που είχε ο πατέρας μου στο σπίτι, όταν άκουσα αυτό και φαντάστηκα όλο το... Είδα όλη την εικόνα μπροστά μου, επειδή θα μάθω κιθάρα και θα θέλω να είμαι σε ένα stage επάνω και να παίζω. Από εκεί, εντάξει, δεν έγιναν όλα σε μια μέρα. Εντάξει, πέρασαν δεκαετίες για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Ναι, δεν είναι... Πολλά χρόνια σκληρής μελέτης, κλειδωμένο σε ένα δωμάτιο, πολλές προσπάθειες, πολλές αποτυχίες, έτσι πάνε αυτά. Που φαντάζει λίγο απίστευτο, ξέρεις, το γεγονός ότι κάποιος που ζει σε μια μικρή πόλη, σε μια μικρή χώρα, σε μια, κατάλαβες, μικρή περιοχή, ξαφνικά μπορεί να βρεθεί με σκληρή δουλειά, όπως είπες, έτσι κυνηγώντας τα όνειρά του, να φτάσει ψηλά. Ναι, πιστεύω ότι είναι εφικτό, δεν ξέρω. Κοίτα, ανέκαθεν να... Δηλαδή αυτό το ξέρω από μικρός, ότι όταν λες ότι θες να παίξω αυτή τη μουσική, ας πούμε, hard rock, heavy metal, τέλος πάντων, άπαξ και παίξεις μουσική η οποία έχει αγγλικό στίχο, η αγορά σου, το market σου αν θέλεις, είναι όλος ο πλανήτης, δεν είναι η Ελλάδα μόνο. Δεν σε τρόμαξε ποτέ? Όχι, όχι, ίσα ίσα, ήμουν ενθουσιασμένος γι' αυτό, με εξιτάριζε αυτό. Μετά από τόσα χρόνια, νιώθεις χορτάτος, ας πούμε, από την μουσική σου καριέρα, ή υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία σε αφήνουν έτσι μια δίψα στο στόμα, ή υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα που θες να κυνηγήσεις? Καλή ερώτηση. Θεωρώ γενικά ότι είμαι χορτάτος γενικά, δηλαδή έκανα όλα αυτά τα παιδικά μου όνειρα, όλα αυτά τα πιο τρελά μου όνειρα και πολλά παραπάνω από όσα σκεφτόμουν σαν παιδί, έγιναν πραγματικότητα. Και παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι αν είσαι δημιουργός και αν έχεις κάτι να πεις καλλιτεχνικά, αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Θεωρώ ότι οι Rolling Stones δεν παίζουν ακόμα επειδή θέλουν να βγάλουν 5 εκατομμύρια καθένας. Δεν είναι αυτός ο κύριος λόγος. Ναι. Πιστεύω παίζουν γιατί θέλουν να είναι εκεί πέρα πάνω και να παίζουν. Το rock είναι τρόπο ζωής?
Εννοείται. Δεν είναι απλά μια μουσική έκφραση. Όχι βέβαια, ναι. Άρα πρέπει να είναι κάποιος ροκ σε όλα του. Κατά κάποιο τρόπο, στις αντιλήψεις του, στην ψυχοσύνθεσή του. Ανατρεπτισμός όμως, αυτό δεν δήλωνε. Ναι. Μια διαφορετικότητα. Ναι, κάποτε, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει τόσο πολύ αυτό. Και στη ροκ μουσική βιομηχανία βλέπουμε πολλά κατασκευάσματα, αν θέλεις, πολλές ταμπέλες. Δεν είναι το rock and roll όπως ήταν πριν 50 χρόνια. Mm. Τότε ήταν άλλες εποχές. Για κάποιον πιτσιρικά που μας παρακολουθεί και έχει πιάσει την πρώτη του κιθάρα στα χέρια του. Ναι. Τι συμβουλή θα έδινες από τη δική σου εμπειρία και τα βιώματά σου αυτό το παιδί. Θα το έλεγα να μελετάει. Να αγοράσει και ένα μετρονόμο για να μελετάει να είναι σωστός και tight παίχτης. Εντάξει, πάνω απ' όλα, κοίτα, πέρα από την πλάκα, θα του έλεγα να κάνει αυτό που αγαπάει. Αν τον εκφράζει αυτό, να συνεχίσει να παίζει κιθάρα, να πιστεύει στον εαυτό του, να μην φοβάται να εκφράσει τις ιδέες του, να ό,τι ιδέες γεννάει και ό,τι ιδέες έχει στο κεφάλι να τις ηχογραφεί και σιγά σιγά να χτίσει τον δικό του ήχο. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται σε ένα βράδυ μέσα. Το να έχεις ένα δικό σου στυλ, ένα δικό σου ήχο, μια δικιά σου φωνή, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο παίρνει χρόνια για να μπορείς να το εκφράσεις και να το βάλεις αυτό μέσα σε ένα τραγούδι, σε ένα άλμπουμ. Προπόνηση δηλαδή. Ναι. Φράγκα. Κοίτα, εγώ πάντα το θεωρούσα αυτό απλά ένα μπόνους. Δηλαδή δεν. Έλεγα ότι εντάξει, αν έρθουν και κάποια χρήματα. Καλό θα είναι, κακό δεν είναι. Έτσι, αυτή ήταν η προσέγγιση μου, αλλά αυτή ήταν η προσέγγιση μου όταν ήμουν 20 χρονών, 18-20 χρονών. Σήμερα, τώρα που είμαι 39, ας πούμε, δεν θα ξεκινούσα έτσι με αυτό το σκοπό ότι, ξέρεις, αλλάζει η ζωή, αλλάζουν μεγαλώνουμε, έχουμε άλλες υποχρεώσεις. Απλά εγώ μπόρεσα και το έκανα αυτό σε πολύ νεαρή ηλικία και εντάξει, μπορώ και ζω από τη μουσική μου και από την τέχνη μου εδώ και πολλά χρόνια πλέον. Και τους φάνσου. Τους φάνσου τους αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι σε συνεχή επαφή μαζί τους και μέσα στα social αλλά βέβαια και στις συναυλίες. Το κανάλι σου, για πες μας λίγο για το κανάλι, για το Fire TV. Fire TV, ναι. κοίτα, το έχουμε πολλά χρόνια αυτό το κανάλι, αλλά εσύ πόσο καιρό το έχεις το κανάλι σου? Τίποτα, εγώ είμαι φρέσκος. Ψαράκι ακόμα. Καλά, μην νομίζεις ότι εγώ είμαι κανένας πολύ γνωστικός από αυτά, απλά είμαι τύπος που γουστάρετε την τεχνολογία και τα καινούργια κόλπα. Αν και το YouTube δεν είναι καινούργιο κόλπο. Υπάρχει 15 χρόνια, έτσι. Το κανάλι μας το έχουμε νομίζω από το 2006, από το 2007. Και ήταν ανενεργό γενικά, δεν ποστάραμε πολλά βίντεο. Πιστεύεις όμως τη δύναμη που εννοείται έχει ως προς τον κόσμο που σε παρακολουθεί? Βασικά αυτό είναι το τεχνολογικό θαύμα, θεωρώ, της εποχής μας. Το ότι μπορούμε πλέον και είμαστε σε επαφή με ανθρώπους ανά τον κόσμο, απλά, ξέρεις... Με ένα κινητό. Με ένα κινητό μας, ναι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πλέον να έχεις τη δισκογραφική εταιρεία για να γράψεις το δελτίο τύπου, για να στείλεις το μήνυμα που θέλεις στον κόσμο και ελπίζεις να το διαβάσει στο τάδε περιοδικό κάποιος. Ξέρεις τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή, θες να πεις κάτι στο κοινό σου ή σε αυτούς που σε ακούνε και σε παρακολουθούν, βγαίνεις και το λες. Θες να κάνεις μια συζήτηση, να ρωτήσεις τη γνώμη τους για κάτι, το κάνεις. Εδώ. Γκάς, θες να παίξουμε τις 10 quick ones? Όχι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σου κάνω 10 γρήγορες ερωτήσεις και απαντάς μονολεκτικά με το α ή το β, ναι ή όχι κτλ. Η πρώτη ερώτηση, Μενεγάκη ή Σκορδά? Για ποιο πράγμα? Τι λέρωση. Την ξέρεις τη Μενεγάκη? Τις ξέρω ποιες είναι, ναι. Δεν παρακολουθώ καμία. Ποια θα προτιμούσες? Όχι για γυναίκα, για να δω. Καμία, όχι. Μπύρα ή κρασί? Κρασί θα έλεγα. Nice. Θάλασσα ή βουνό? Μου αρέσουν και τα δύο. Πιο πολύ του βουνού θα έλεγα. Ναι. Πατατάκια ρίγανη ή πατατάκια μπάρμπεκιου? Ρίγανη εννοείται. Και το μπάρμπεκιου καλό είναι, μωρέ, εντάξει. Βάζουμε και τα δύο λίγο. Ναι, βάλε και τα δύο. Χάνω πόντο έτσι, τι γίνεται? Δεν είναι έτσι. Okay. Λοιπόν, τζακούζι ή σάουνα? Τίποτα, δεν είμαι φαν των δύο. Ντουζ, σάουερ, αυτό. Walk in.
Μπιτσόμπαρο ή ελεύθερο κάμπινγκ? Σε ελεύθερο. Ναι, ναι. Νομίζω για να μείνω, γιατί νομίζω εννοούσε ελεύθερο κάμπινγκ για να μείνει. Όχι, 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 όχι. Για ελεύθερη στην παραλία, ελεύθερα. Ναι, αυτό εννοεί. Ναι, ναι, ελεύθερα, ναι. Είσαι Mac ή PC? Mac, all the way. Θα πήγαινε για καφέ με τη Μαντόνα ή με τη Ριάννα? Με τη Μαντόνα εννοείται, ρε. Μαντάνα! Και μία τελευταία ερώτηση. Θα προτιμούσες να κάνεις ένα καινούργιο τατουάζ ή να αγοράσεις τα πιο γαμάτα παπούτσια? Τατουάζ εννοείται. Πάμε. Τι? Να σε κάνω τατουάζ. Πάμε. Με πιάσες λίγο. Το ξέρεις τι έχω να κάνω τατουάζ 7 χρόνια. Με είχε πιάσει μια τρέλα, έκανα και μια μέρα λέω... Τηλέφωνα σε ένα σημείο που έκανα και όταν έφτασε εδώ στον αγκώνα. Α, τα είδες όλα. Του λέω σταμάτα τώρα, αλλιώς σε βαρέσω. Μα όλος τρόμαξε. Λέω σταμάτα. Και δεν ξανά. Έμεινε το τατουάζ που έχω, είναι μισοτελειωμένο. Και από το 2013 δεν πήγα καν στον κόπο να το τελειώσω. Μήπως ήσουν ξενυχτισμένος? Όχι, βασικά έκανα τη μαλακία, ήμουν σε περιοδεία και σταμάτησα. Ήμουν στην Ιταλία και σταμάτησα. Βέβαια ήταν πολύ καλός ο άρτης που το έκανε το τατουάζ. Μου έκανε μια ζωγραφιά που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά ήθελε 7 ώρες για να το κάνει αυτό. Ναι, μεγάλωτατο. Ναι, και μεγάλη βλακία να το κάνεις όταν είσαι σε περιοδεία. Πολύ μεγάλη βλακία. Οπότε, ξέρεις, ήμουν εκεί που δεν άντεχα άλλο, ρε παιδί μου, και κουρασμένος, και είχαμε και πόσα χιλιόμετρα να κάνουμε και πήγα να κάνω το live με πρισμένο χέρι. Αλλά εντάξει. Μπανταρισμένο. Ναι, 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 ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, εντάξει. Αλλά... Να σε ρωτήσω, Γκάς, πότε έκανες το πρώτο σου τατουάζ? Το 2000, αν θυμάμαι καλά. Ηλικία? 20 χρονών, 19-20 τόσο. Τι έκανες? Είχα κάνει... Ποιο ήταν το πρώτο σου τατουάζ, το δηλαδή? Το πρώτο τατουάζ ήταν εδώ πέρα πάνω στον ώμο. Ήταν το σύμβολο της φωτιάς στα Ιαπωνέζικα, στην γραφή Kanji. Τώρα εντάξει, μαλακία, αλλά τέλος πάντων. Γιατί φαίνονταν και λίγο σαν κάπα, και επειδή Κωνσταντίνος. Και θυμάμαι, είχα πάει στην Ιαπωνία μετά από αυτό. Να ξέρω, έκανα το πρώτο τατουάζ, το οποίο ήταν, ξέρεις, πόνεσα πάρα πολύ και κράτησε μόνο 5 λεπτά. Ήταν τόσο. Και πήγα στην Ιαπωνία μετά. Όταν το είδανε κάποιοι φανς εκεί, γελούσαν. Λέω, γιατί γελάτε, ρε παιδιά? Γιατί λέει. Είναι, λέει. Σαν τον Γκέκα και εσύ. Το έχουν πάνω, λέει, στους. Πώς το λένε, στους πυροσβεστήρες. Oh shit. Καταλαβες. Και τους φάνηκε αστείο. Και όταν γύρισα γρήγορα, ξαναπήγα πίσω και έκανα και από κάτω. Και έκανε τη γιόρταση. Όχι, έκανα από κάτω τον άνεμο για να είναι firewind. Όπως συμπάντα, κατάλαβες. Γιατί δεν έκανες έναν πυροσβεστήρα? Θα μπορούσα, αλλά έκανα ένα... Αυτό ήταν πιο cool, δεν το σκέφτηκα τότε. Ήμουν έλα να το διορθώσουμε. Και μετά πώς σου άρεσε το όλο σκηνικό, δηλαδή συνέχισες? Σε εσάς το έκανα, στον Νίκο Τατού το έκανα. Σοβαρά? Ναι. Τα πρώτα σου τατουάζ ήταν Νίκο Τατού? Στον Νίκο Τατού, ναι. Μάλιστα. Τι ωραία, είδατε τι μαθαίνετε. Πάτε σε σπίτι και χτυπάτε τατουάζ, βλάχη. Ναι. Δεν θα το βάλουμε αυτό φυσικά. Μετά πώς εξελίχθηκε, έκανες κι άλλα? Μετά ξανά... Ή σταμάτησες εκεί πέρα? Όχι. Σε βλέπω, έχεις ψιλογεμίσει εκεί πέρα. Ακόμα δεν τελείωσε, για άλλα αυτό λέμε. Μετά έκανα εδώ στο χέρι αυτό τις περίφημες φλόγες αυτές εδώ. Πάλι στο Νίκο Τατού, για να τα λέμε κι αυτά. Αχα. Ναι. Α, είναι αυτές που φαίνονται, παιδιά. Λοιπόν, ναι. Αυτές έχετε δεσμευτεί εδώ πέρα ότι θα έρθουμε να τις φτιάξουμε να και θα γίνουμε... Έχεις ξεφτίσει, ναι. Λίγο, ναι. Θέλει δουλειά λίγο. Θα έρθω να το κάνεις μία. Θα το κάνουμε οπωσδήποτε, θα το κάνουμε. Ναι. Δεν μπορείς να αφήσω έτσι να φύγεις περιοδία Μάιο. Ναι, πώς θα πάω έτσι. Θεωρείς ότι τα τατουάζ έχουν γίνει πιο mainstream? Ναι, εννοείται. Είναι κακό αυτό? Κοίτα, αν είσαι μάγειρας είναι καλό. Ή μπαρμπέρης. Ναι. Ανέκαθεν δεν τα θεωρούσα τατουάζ, ομορφιά εγώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο πάνω στο σώμα. Εντάξει, υπάρχουν και κακά τα τατουάζ, εννοείται. Αλλά μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, εγώ πιστεύω η μουσική με ομικρογιώτα με τα τατουάζ ήταν πολύ στενά συνδεδεμένη. Ναι, εντάξει. Από ανέκαθεν. Από ανέκαθεν τώρα, ναι, δεν είναι και θέμα ανατρεπτικότητας. Απλά τώρα στην Ελλάδα έγινε λίγο πιο mainstream τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τόσο ταμπού πλέον. Αμερική που έζησες, πώς είναι και τα πράγματα? Ξέρω εγώ, εσύ πες μου, και εσύ πήγες Αμερική. Εγώ ήμουν. Τι? Φλωράκος ήμουν εγώ. Κολυμπηταράκος, εκεί πέρα, μέσα στο οικοτροφείο, προπονήσεις.
Εντάξει, εγώ τι νομίζετε έκανα, αλητίες στην Αμερική. Εσύ ήσουν και βέβαια rock star κιθαρίστας. Α, ναι, εντάξει. Groupies, φαντάζομαι. Χαμός, χαμός. Ναι. Όλη μέρα, ναι, ναι. Μέρα νύχτα. Ναι. Ναρκωτικά, groupies, όλα αυτά. Όχι, τίποτα, καμία σχέση. Τι θα έκανες άλλο, τατουάζ. Κοίτα, καταρχήν ήθελα βασικά πριν χρόνια όταν πέθανε η πρώτη μου η γάτα, που την αγαπούσα πάρα πολύ ο Μάρκος, ήθελα να κάνω τατουάζ τη μούρη του, κάπου εδώ πέρα μέσα. Αλλά μετά σκέφτηκα πόσο πολύ θα πονάει εδώ πέρα μέσα. Και λέω, δεν θα κάνω μια τεάστη. Remaster των Firewind. Ναι. Γιατί τέτοιες φλωριές. Είμαι λίγο πόνος. Ναι, ναι, δεν πονάμε εδώ. Στα τατουάζ δεν έχεις ακούσει. Κάνουμε ανώδυνα τατουάζ πλέον. Δεν ισχύει αυτό. Είναι στο χέρι. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Είναι στο χέρι. Και αργότερα θα είναι στο δικό σου χέρι, βέβαια. Αλλά κάνω μια μεγάλη έρευνα στο μαγαζί και ρωτάω τον κόσμο για το πόσο πονάει το τατουάζ την ώρα που τους βαράμε. Το πιστεύεις ότι κανείς δεν μου έχει δώσει πάνω από 4-5. Τι να σου πούνε, άμα βάλεις την κάμερα στα μούτρα, σου πούνε. Όχι, δεν πονάει, μια χαρά. Θέλω να βγουν. Ναι, ο άλλος έκλαιγε λίγο, αλλά. Είπαμε για την γάτα. Τι άλλο έχεις στο πρόγραμμα με τατού. Θα ήθελα να κάνω και τις υπόλοιπες τρεις γάτες. Όλες προσωπογραφία. Ναι, όλες, ναι. Να σε ρωτήσω, έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις για εσάς λίγο. Ναι, πες. Τι μαλακίες ακούτε εκεί μέσα, δηλαδή πρέπει να ακούτε πολλά πράγματα από. Μαλακίες. Δεν θέλω να πω κάτι για τον κόσμο, αλλά εντάξει, ο άλλος έρχεται που δεν έχει τατουάζ για πρώτη φορά. Έχει πολλά ερωτήματα, τι θα κάνω, τι θα. Σου πει, εσύ τι πιστεύεις, εσύ τι κάνεις. Το θέμα είναι τι θέλει ο πελάτης, έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά αλήθεια είναι. Ο πελάτης όμως δεν ξέρει πιο πολλές φορές. Ακριβώς αυτό, δεν έχει γνώσεις. Αλλά γι' αυτό είμαστε εκεί να τον ενημερώνουμε. Ναι. Και επίσης, πόσα διαφορετικά style τατουάζ υπάρχουν, δηλαδή. Ω, μου δίνεις μεγάλο πάτημα τώρα. Ναι. Έχω βίντεο, έχω βγάλει μόλις βίντεο με τις 10 δημοφιλέστερες τάσεις τατουάζ. Ωραία. Ναι, φίλε. Υπάρχουν τόσο δηλαδή, ο άλλος μπορεί να σου λέει θέλω αυτό και αυτό, αλλά να μην ξέρει με ποια τεχνική θα το κάνει. Ακριβώς. Ακριβώς, υπάρχουν τόσα πολλά στυλ πλέον, ναι. Και τόσο πολλοί καλλιτέχνες. Έχει πάει ο καθένας σε ένα δικό του στυλ. Βέβαια, ναι, ο καθένας δηλαδή ναι. Λίγο έχει την εξειδίκευσή του. Απλά δεν μπορείς να πεις σε κάποιον ο οποίος θέλει ένα ρεαλιστικό ότι θα το κάνεις, ξέρω εγώ, sketch style ή θα το κάνεις με ένα Japanese style ναι. Tattoo. Ναι. Okay, εκεί πέρα. Αλλά καλό είναι να έρχεται στο μαγαζί ή σε όποιον εν πάση περιπτώσει καλλιτέχνη επιλέξει. Δεν θέλει λίγο έρευνα στα social media, ναι. Να ψάχνεις λίγο για καλλιτέχνες οι οποίοι σ' αρέσουν, ο τρόπος γραφής τους. Μπράβο. Και να συνομιλήσεις με αυτούς κατευθείαν. Έχω να πω επίσης το εξής, ότι λίγο τώρα που σε γνώρισα, είσαι ο πιο ομιλητικός tattoo artist που γνωρίζεις. Γιατί συνήθως με όσους μιλούσα βαριόταν να εξηγήσουν τα πάντα. Και με κανένα tattoo πάνω του, Δεν έχεις ούτε ένα τίποτα. Δεν με αφήνει η μαμά μου. Είσαι πολύ φλόρος δηλαδή. Original. Ο ένας πονάει, ο άλλος δεν τον αφήνει μαμά του. Και έχω και μια άλλη τελευταία ερώτηση, sorry. Ναι, ό,τι θες. Δεν ξέρω αν είναι μόνο. Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι όπως καταλάβατε. Γιατί, και είναι ωραίο αυτό. Σε βρήκαμε λίγο. Γιατί δεν ξέρω αν είναι μόνο φαινόμενο στην Θεσσαλονίκη αυτό, αλλά γιατί όλοι οι τατουατζίδες, να πούμε, κάθεστε έξω από το μαγαζί. Κάνουμε τσιγάρο εκείνη τη στιγμή. Ρε. Είναι το διάλειμμα, είναι το break. Όλη την ώρα έξω είστε, όλη την ώρα break κάνετε. Κοίτα, υπάρχουν δύο λόγια. Όποτε περνάω έξω από τα τατού μαγαζί, τους βλέπω όλους έξω. Στο πάτωμα να πούμε και κάθονται λοιπόν, έξω. Με όλη τη σοβαρότητα θα απαντήσω. Το ένα είναι το cigarette break, έτσι. Mm-hmm. Κάνουμε τσιγάρο, κάνουμε ένα break για να τεντώσουμε λίγο την πλάτη μας. Αλλά κατά δεύτερο λόγο είναι ότι επειδή είμαστε όλη η μέρα μέσα στο στούντιο σαν σκλάβοι, πρέπει να βγαίνουμε έξω για βιταμίνη D, λίγο το μεσογειακό ήλιο, να μπορούμε να. Πολύ δύσκολη ζωή. Σα απάντησα όμως πολύ επιστημονικά. Ναι, 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 είχες, ήσουν ετοιμόλογος. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να κάνουμε wrap-up την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γκάς για όλο τον χρόνο του. Καταρχάς είναι ένα παιδί που δεν είπε όχι από την πρώτη στιγμή. Χωρίς σνομπαρίες, αυθεντικός, ωραίος. Και νομίζω θα συνεργαστούμε σε πολλά πράγματα. Γιατί όχι, ναι, θα τους ζωγραφίσω εντελώς. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Αυτό ήταν το Let's Talking για αυτή την εβδομάδα με τον Gas G. Peace. Yeah, bro.